Κορυφώνεται το θείο δράμα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή με χιλιάδες πιστούς να σπέβδουν σε εκκλησίες και στα μοναστήρια για να προσευχηθούν και να ανάψουν ένα κερί στη χάρη του, στέλνοντας ευχές αγάπης και ειρήνης. Είναι πολύ συγκινητικό, είναι πολύ όμορφο. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να το ζήσει και να είναι όλα καλά. Εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο, με ειρήνη, υγεία και αγάπη στις καρδιές μας. Υγεία, μακροζωία και πίστη στο Θεό. Μαζί με την Ανάσταση του Κυρίου να ανασταθεί και η Ελλάδα μας. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα στο Φόδελε. Βοήθειά μας αυτές τις δύσκολες μέρες που περνά όλη η ανθρωπότητα. Να έχουμε το μυαλό μας σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στον εαυτό μας. Καλή Ανάσταση να περάσουμε. Το μοναστήρι είναι πολύ ωραίο. Να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση όλη που βιώνουμε. Η προετοιμασία και τον επιτάφιο διήρκησε πάνω από έναν μήνα, ενώ χρειάστηκαν τουλάχιστον 100.000 χάντρες και καρφίτσες για να στολιστεί, ενώ το μεσημέρι αρκετοί πιστοί παρακολούθησαν την αποκαθήλωση. Και να βιώσετε και εσείς όλοι οι φίλοι το Πάσχα, το πέρασμα των Εβραίων, αυτό που έγινε, το Ορθόδοξο Πάσχα. Εμείς θα περάσουμε από το κακό στο καλό. Θα περάσουμε στο Χριστό, στην αγκαλιά Του. Καλή Ανάσταση. Ο επιτάφιος έχει τίτλο «Θα τα πω όλα στο Θεό». Τα μηνύματα είναι πολλαπλά, καθώς αποτυπώνονται ζητήματα από όλο τον κόσμο, όπως η προσφυγιά, η επεκτατική πόλεμη, οι γενοκτονίες, τα σκλαβοπάζαρα, η κακοποίηση γυναικών, μέχρι και η υπόθεση της Πάτρας με τα 3 αθώα παιδιά που χάθηκαν άδικα. Γιατί όλοι είναι πλάσματα της δημιουργίας του Θεού. Ακόμα και τις αθώες ψυχές στην υπόθεση της Πάτρας. Το τελευταίο καιρό βλέπετε ότι μονοπολίσει εδώ το ενδιαφέρον. Εμείς το βάλαμε για να δείξουμε ότι ακόμη και αυτά τα αθώα παιδάκια τα οποία χάθηκαν, δεν ξέρουμε πώς. Δεν έχει κρίνει κάποιος, χάθηκαν άδικα. Αλλά και αυτά έχουν θέση στην αγκαλιά του Θεού. Ο επιτάφιος είναι μια αγκαλιά για όλους. Κάθε φορά με συγκινεί αυτά που φτιάχνει ο πατέρας, ο ηγούμενος. Ειδικά το φετινό μας έχει αγγίξει, μας έχει αγγίξει την καρδιά. Ο φετινός επιτάφιος είναι πολυθεματικός και μιλάει για διάφορα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει, που δεν έχει σημασία αν φταίει κάποιος ή όχι. Σημασία έχει ότι υπάρχει αδικία και ότι έχουν γίνει αυτά τα εγκλήματα. Και γενικότερα σε πιάνει μια συγκίνηση όταν μπαίνεις και στον χώρο. Αυτό που δίνει και φέτος ο Πάτερ Παντελεήμων με τον επιτάφιο, κάθε χρόνο προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα. Φέτος ο στολισμός του είναι για τους πολέμους, για όλες τις κακουχίες που έχουν υποστεί. Θα του πω ότι με άφησαν να πεθάνω στην παραλία. Κορίτσα από το Φόδελε εξιστορεί το πώς κατάντησαν οι μεγάλοι τον κόσμο σε σχετικό βίντεο που δημιούργησε η Μονή. Τι μόνο με τα μάτια των μικρών παιδιών μπορεί ο κόσμος να ξαναεπανέλθει στα συγκαλά του, θα λέω. Θα το πω για μια μάνα που αφαίρεσε τη ζωή των παιδιών της. Αλλά θα το πω και για το αδερφάκι μου που δεν πρόλαβε να γεννηθεί γιατί σκοτώθηκε η έγκυος μητέρα μου στον πόλεμο. Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονος βρίσκεται σε μια κατάφυτη περιοχή από πορτοκαλαιώνες και λεώνες, ενώ διαθέτει μια μικρή κυβωτό με ζώα που γεννήθηκαν σε καθεστώς αιχμαλωσίας. Δεν μπορούν να επανενταχθούν στη φύση. Έχουμε κατσικάκια κένια, σελάφια, καγκουρό, λάμα. Στην ιστορική Μονή, καθώς και στη μεγάλη επισκεψιμότητά της, τους καλοκαιρινούς μήνες, αναφέρθηκε ο ηγούμενος. Και οι τουρίστες γνωρίζουν διότι έχει παλαιές εικόνες στο μοναστήρι, έχει ιστορικό ενδιαφέρον. Η Μονή είναι καθημερινά ανοιχτή πλέον τώρα το καλοκαίρι, από το Πάσχα και μετά, από τις 9 το πρωί ως και τις 7 το απόγευμα κάθε ημέρα.